Η αναγκαιότητα μιας δυνατής σταθερής κυβέρνησης είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα της αναργίας που αντιμετωπίζει η περιοχή, τόνισε υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γεωργία Ανδρέου, με αφορμή τους νέους δείκτες ενεργείας που ξεπέρασαν πλέον και το κόκκινο. Δεν είναι το μόνο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η περιφέρειά μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σωρία προβλημάτων στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, κυρίαρχο είναι το θέμα της ενεργείας, το καταλαβαίνουμε όλοι, και αποτελεί μια αλυσίδα πτώσεων η ενεργεία για όλη την οικονομική ζώνη της περιοχής μας. Άμεσα λοιπόν υπάρχει η απαίτηση, η αναγκαιότητα για μια κυβέρνηση που θα μπορεί να επιφέρει αυτές τις λύσεις, αυτές τις δυναμικές, ώστε να υπάρξει ξανά ανάπτυξη στην περιοχή μας. Να δοθούν τα κίνητρα που είχαμε δει και στο παρελθόν για την περιοχή μας και βοήθησαν την ανάπτυξη της περιοχής μας. Να δοθεί εκείνο το οικονομικό περιβάλλον, ώστε να είναι ελκυστική η περιοχή μας για επενδυτές και από έξω, γιατί όχι, όπως ήταν και στο παρελθόν. Είχαμε ζήσει και ξέραμε επιχειρήσεις που ήταν με συνεργασία πολύ με χώρες όπως η Γερμανία. Και γενικά άμεσα μια κυβέρνηση που μπορεί να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα ανάπτυξης στον νομό μας. Ωστόσο, όπως τόνισε η κυρία Ανδρέου, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στην ενεργεία, αλλά εκτείνεται και σε άλλους τομείς όπως η υγεία, ο αγροτικός τομέας και η πρόνοια. Βλέπουμε λόγω έλλειψης προσωπικού, λόγω αδυναμίας λειτουργίας των υγειονομικών καταστημάτων του νομού μας, η παρεχόμενη περίθαλψη στον πολίτη κάθε μέρα να είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν. Θέλει δυναμική στάση και εδώ, τόσο από τη διοίκηση όσο και από την πολιτεία. Βλέπουμε επίσης άλλες δραστηριότητες, άλλες δράσεις που αφορούν την περιοχή μας να υποβαθμίζονται καθημερινά, είτε αυτό λέγεται επίσκεψη των εκτιμητών των αποζημιώσεων για τους αγρότες, που κάθε φορά γίνεται ολόκληρο θέμα το πότε θα φτάσουν, ενώ ξέρουμε όλοι ότι πρέπει έγκαιρα να γίνεται αυτή η εκτίμηση, ώστε να υπάρχει καλύτερη αποτύπωση και το ξεκαθάρισμα ποιοι πρέπει να πάρουν, να μην γίνονται περιττές κινήσεις και η σωστή κατεύθυνση προς τους αγρότες μας. Βλέπουμε επίσης να καθυστερούν άλλες δραστηριότητες που αφορούν πάλι την έλλειψη σε στελέχωση υπηρεσιών του νομού μας, όπως είναι η απόδοση των προνοιακών επιδομάτων, που ακούμε ότι υπάρχουν τα χρήματα, αλλά λόγω αδυναμίας της διοίκησης, λόγω αδυναμίας των υπηρεσιών, δεν αποδίδονται έγκαιρα και ιδιαίτερα σε μια τέτοια χρονική περίοδο που καταλαβαίνουμε πόσο πονάει ακόμα και μια ώρα καθυστέρησης. Ερωτώμενη εξάλλου εάν η 18 Ιουνίου θα βρει τη χώρα με κυβέρνηση, η κυρία Ανδρέου εκτιμά. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα, εμείς αποφασίζουμε, εμείς επιλέγουμε. Άρα αυτή τη στιγμή με τη λογική, όχι ενθερμό, αλλά ψύχρεμα, τι είναι το συμφέρον μας, τι πραγματικά θέλουμε να φροντίσουμε ώστε να έχουμε κυβέρνηση. Εμείς αποφασίζουμε, πλησιάζει η ώρα προς την κάλπη, παρακαλώ κάθε πολίτη να δει συνετά αυτό το θέμα, όχι παρορμητικά, όχι με οργή. Το να καταστρέφουμε το σπίτι μας δεν βοηθάει. Πρέπει να βρούμε πώς θα το στηρίξουμε το σπίτι μας. Άρα λοιπόν εμείς αποφασίζουμε και πιστεύω ότι συνετά θα αποφασίσει ο πολίτης πια, ώστε να έχουμε μια καλή κυβέρνηση που να μπορεί να προχωρήσει, να δώσει τη χώρα να προχωρήσει μπροστά. Πάντως, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, προς το παρόν το αποτέλεσμα των εκλογών εξακολουθεί να είναι ντέρμπι, αν και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια, όπως επιβεβαιώθηκε και στην εκλογική αναμέτρηση της 6ης Μαΐου, ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.